Φίλοι και φίλες, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία, με προκοπή για σας και για τις οικογένειές σας, με ειρήνη και αλληλεγγύη στον κόσμο όλο, για να αντέξουμε από ό,τι φαίνεται όλοι μας μια ακόμα δύσκολη χρονιά, σαν για αυτές που προηγήθηκαν και που μας ταλαιπωρούν ακόμα. Αλλά επίσης χρόνια πολλά και στη Νέα Σμύρνη, χρόνια πολλά στην πόλη μας για τα 100 χρόνια από τότε που γεννήθηκε και που αποτελεί ένα κορυφαίο παράδειγμα εποποιίας των προσφύγων που από τη φωτιά και τη συντριβή ήρθαν εδώ και ξανάστησαν πόλη και ξανάστησαν σπιτικά και ξανάστησαν τις ζωές τους. Και όλα αυτά μέσα από μια έκρηξη δημιουργικότητας και αξιοσύνης και εμείς ταπεινοί προσπαθούμε να μοιάσουμε λίγο από αυτή τη δική τους αξιοσύνη και τη δική τους δημιουργικότητα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς, από όλους εμάς, από τα παιδιά του Συλλόγου, τα μέλη, τα στελέχη, τους άξιους συνεργάτες μας, ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους για τη σημερινή σας παρουσία. Είναι μεγάλη και επιτρέψτε μου να πω για μας, είναι συγκινητική για την ταπεινότητα της συλλογικότητάς μας. Θέλω να ξέρετε όλοι σας ότι νιώθουμε βαθιά μέσα στην ψυχή, μέσα στο μυαλό και μέσα στην καρδιά μας τη συνεχή και αδιάλειπτη χρόνια τώρα δική σας στήριξη στις προσπάθειές μας. Είναι αυτό το πολύτιμο φυλαχτό που κρατάμε σφιχτά κοντά στην καρδιά μας σε αυτή τη μακρά πορεία στους δρόμους και στις γειτονιές της πόλης μας. Και φίλοι και φίλες, αυτή η πορεία είναι αλήθεια ότι είναι μακρά. Είναι μια πορεία όμως και όμορφη, αλλά και μια πορεία δύσκολη. Σε όλη αυτή τη διαδρομή πέσαμε και σηκωθήκαμε πολλές φορές. Και όταν ήμασταν όρθιοι, πιάναμε το χέρι του καθενός και της καθημιάς από εσάς για να περπατήσουμε στην πόλη μας και να σκεφτούμε πώς θα την κάνουμε καλύτερη. Και όταν άλλοτε πέφταμε, νιώθαμε το δικό σας χέρι να μας πιάνει, να μας σηκώνει, να μας στείλει ξανά στα πόδια του για να συνεχίσουμε το δρόμο και την πορεία μας προσπερνώντας κακοτοπιές και φθόνους. Φίλοι και φίλες, από τα μνημόνια φτάσαμε στην πανδημία και στην απομόνωση και από εκεί στον πόλεμο και μετά στην ενεργειακή κρίση και μετά στην ακρίβεια για όλους και στη φτώχεια για πολλούς. Και όχι μόνο για μας τους μεγαλύτερους, αλλά και για τους νέους μας, που ζουν ανατροπές και δυσκολίες στη ζωή τους, στις ανάγκες τους, στην εκπαίδευση και στην εργασία. Ζουν απογοητεύσεις και πισωγυρίσματα, στον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι ανάγκες τους, τα όνειρά τους, τα δικαιώματά τους, τα θέλω τους. Τα δεδομένα, φίλοι και φίλες, τα προσωπικά και τα οικογενειακά του καθενός μας αλλάζουν. Και δεν ξέρω να πω αν αλλάζουν προς το καλύτερο. Έχω και νομίζω ότι έχουμε όλοι μας την βαθιά πεποίθηση ότι αλλάζουν προς το χειρότερο. Το ίδιο όμως με εμάς και τις ζωές μας αλλάζει και η πόλη μας. Η Νέα Σμύρνη. Και αυτή, όχι και αυτή προς το καλύτερο. Υποβάθμιση, παραμέληση, εγκατάλειψη. Φίλες και φίλοι, σε αυτή τη στιγμή και σε αυτή τη συγκυρία είμαστε για μια φορά ακόμα παρόντες στην πρώτη γραμμή της πόλης μας. Είμαστε
είμαστε ταπεινοί εργάτες. Ταπεινοί εργάτες ιδεών και προτάσεων για μια καλύτερη πόλη. Για μια καλύτερη ζωή μέσα στην πόλη. Για να υψώσουμε ένα δίχτυ προστασίας, στήριξης και αλληλεγγύης στους ευάλωτους και αδύναμους συμπολίτες μας. Πολιτισμός, επιτρέψτε μου να πω, και ανάπτυξη δεν είναι τα λαμπερά φώτα στη σκηνή, στην πρώτη σκηνή της πόλης μας. Πολιτισμός είναι να καταφέρουμε αυτούς που είναι περιθωριοποιημένοι στις γειτονιές να τους φέρουμε και αυτούς μαζί μας στο προσκήνιο. Σε αυτή την πορεία, που πρέπει να πάρει, η πόλη μας, δεν πρέπει να αφήσουμε πίσω κανέναν, πρέπει να τους πάρουμε όλους μαζί. Και βεβαίως φίλοι και φίλες, μαζί με όλα αυτά και ταυτόχρονα με όλα αυτά τα κοινωνικά, έχουμε μπροστά μας την κλιματική αλλαγή που χτυπά την πόρτα μας και όχι μόνο μας απειλεί, αλλά είναι έτοιμη να την γκρεμίσει. Οι αρχές και οι στόχοι για αυτή την αναχέτηση που πρέπει να επιδιώξουμε για την βιώσιμη ανάπτυξη, για τις βιοκλιματικές παρεμβάσεις, για την εξοικονόμηση ενέργειας, για την βιώσιμη αστική κινητικότητα και εν τέλει για την αειφορία, είναι στον πυρήνα των σκέψεων και των ιδεών της δικής μας συλλογικότητας και αν χρειαστεί θα συνεργαστούμε με όποιους πρεσβεύουν τέτοιες αρχές για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την πόλη μας. Η δική μας συλλογικότητα είναι με τους πεζούς, είναι με τα πεζοδρόμια, είναι με το πράσινο, είναι με τη διεύρυνση του δημόσιου χώρου, είναι με το δημόσιο συμφέρον. Είναι μια συλλογικότητα που πρεσβεύει την επικουρικότητα και την εγκύτητα της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση είναι η πιο ανθρώπινη και προσιτή προς τον πολίτη μορφή διοίκησης στις σύγχρονες δημοκρατίες. Φίλοι και φίλες, είμαστε εδώ. Είμαστε, όπως σας είπα, εδώ, στην πρώτη γραμμή της μάχης για την πόλη μας. Εμείς αυτή την πόλη δεν την εγκαταλείψαμε και δεν θα την εγκαταλείψουμε ποτέ επιδιώκοντας άλλα αξιώματα περιφερειακά και εθνικά. Για μας αυτή η πόλη δεν είναι εφαρμόσιμο κοινωνικής καταξίωσης κανενός για να φύγει προς τα πάνω. Για μας είναι το μόνιμο, το σταθερό και το μοναδικό πεδίο δράσης για όλη μας τη ζωή. Και γι' αυτό, και ακριβώς γι' αυτό, έχουμε καθήκον, μεγάλο καθήκον, αλλά και ιερή υποχρέωση απέναντι σε όλους εσάς που μας δώσατε πλουσιοπάροχα τα περασμένα χρόνια τη δυνατότητα να φανούμε χρήσιμοι για την πόλη μας. Έχουμε λοιπόν καθήκον και υποχρέωση. Και πιστέψτε με, το νιώθουμε βαθιά μέσα μας αυτό το καθήκον. Και συνειδητά, ποιο καθήκον? Τις σκέψεις μας, τις ιδέες μας, τις προτάσεις μας, τις γνώσεις μας, το πάθος μας, την επιμονή μας, το πείσμα μας, την αγάπη μας, γιατί όχι και τον έρωτά μας για αυτή την πόλη να το θέσουμε για μια ακόμα φορά στη δική μας διακριτική ευκαιρία εκλογή και στη δίκαιη κρίση μας. Και λίγο πριν φύγω από το βήμα, φίλοι και φίλες, αυτό το σύντομο χαιρετισμό, επιτρέψτε μου να δώσω, παρότι δεν θα ήθελα από αυτό το χώρο και σε αυτό το σημείο, να δώσω μία απάντηση στους πολλούς και αγαπημένους φίλους που καθημερινά
στον δρόμο μας σταματάνε και εμένα και τους συνεργάτες μου και μας ρωτούν εάν θα είμαστε υποψήφοι στις επόμενες λοιπόν δημοτικές εκλογές. Είμαι και είμαστε έτοιμοι να πάρουμε ξανά την ευθύνη διοίκησης της πόλης μας για να μπορέσουμε να την βγάλουμε από το τέρμα της αδράνειας, της αναποτελεσματικότητας, του μηδενικού αποτελέσματος και των πολλών προσωπικών ιδιωτελειών. Αλλά εσείς ξέρετε, και εσείς που είστε εδώ όλοι ξέρετε πολύ καλά, ότι για να πετύχουμε αυτό το στόχο, πάντα πορευόμαστε ένα και μοναδικό δρόμο, είτε χάνουμε είτε κερδίζουμε. Είναι ο δρόμος του ήθους, ο δρόμος της ευπρέπειας, ο δρόμος της ανιδιοτέλειας, ο δρόμος του μετρήσιμου αποτελέσματος και της προστιθέμενης αξίας στην πόλη μας κάθε μέρα και σε κάθε της έκφανση. Να είστε όλοι σας καλά, να έχουμε μια καλή